Πάμε να καλησπέρισουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός, το μήνυμά του πριν από λίγο, είπε ότι ακούει δυνατά το μήνυμα το οποίο έστειλε η σημερινή εκλογική διαδικασία. Εσείς πώς αποτιμάτε αυτό το αποτέλεσμα? Καταρχήν, το αποτέλεσμα προφανώς ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας. Να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και με τον κόσμο. Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά στο αποτέλεσμα. Να ξεκινήσω από τα πιο θετικά και να καταλήξω. Το πρώτο θετικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας την ίδια στιγμή που βλέπουμε πρόορες εκλογές στη Γαλλία, κατάρρευση κυβερνητικού συμμαχίας στην Γερμανία. Γενικά βλέπουμε μία πίεση προς τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, δεν βλέπουμε να υπάρχει δυναμική στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και να τους δούμε αθρηστικά, είναι κατώτεροι των προηγούμενων εθνικών εκλογών, των προηγούμενων ευρωεκλογών. Δεν υπάρχει δυναμική στην αντιπολίτευση. Τρίτον, πάρα πολύ ανησυχητικό το πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, το οποίο είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο δείχνει ότι οι πολίτες δεν θεώρησαν ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι σημαντικό. Τέταρτον, βλέπουμε μια διαρροή περίπου 5 με 6 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά. Το είδαμε και στη Χίο, που βλέπουμε μικρότερα κόμματα, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν εκλογική απήχηση στη Χίο, να παίρνουν ποσοστά κόμματα τα οποία δεν έχουν παρουσία στο νησί. Αυτό δείχνει μια ροπή. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε πιο δεξιός. Σημαίνει για μένα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μίλησε τόσο ζεστά στους παραδοσιακούς της ψηφοφόρους, στο ποσοστό που έκανε σε προηγούμενες εκλογές. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απώλεια είναι προσωρινή για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, για τη Χίο να πω ότι είναι θετικό για μας ότι έχουμε, από ό,τι φαίνεται, το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ακόμα τα τελικά αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι ένα αισιόδοξο σε τοπικό επίπεδο ποσοστό και ευχαριστώ τους πολίτες της Χίου για την θετική τους ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πιάσατε τον πανελλαδικό στόχο. Είπατε ότι ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει γιατί δεν θεώρησε σημαντικές τις ευρωεκλογές. Είναι αυτή η ανάγνωση ή ο κόσμος θεώρησε ότι δεν μπορεί να βρει εκφραστές σε αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, δυσκολεύομαι σε ένα εκλογικό σκηνικό 31 κομμάτων να πω ότι δεν υπάρχει ουδής υποψήφιος που να συγκινεί τον κάθε ψηφοφόρο. Υπήρχαν πολλαπλές πολιτικές προτάσεις, υπήρχαν 42 υποψήφοι στο κάθε κόμμα, υπήρχαν για κάθε άποψη κάποιος που την εξέφραζε. Είναι δύσκολο να αναλύσει κανείς γιατί υπάρχει αυτή η αποχή. Είναι και οι πρώτες ευρωεκλογές βέβαια που γίνονται, που δεν είναι συνδεδεμένες με τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Οι δημοτικές εκλογές, κυρίως σε μικρότερους τόπους, κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς που είναι υποψήφοι, γνωρίζουμε προσωπικά τους υποψήφιους δημάρχους. Και αυτό πάντα δημιουργεί μια πολύ περισσότερη συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Όσον αφορά τώρα αυτό πανευρωπαϊκά την εικόνα και το Ευρωκοινοβούλιο που φαίνεται να διαμορφώνεται με επικρατούσες τις ακροδεξιές δυνάμεις, αυτό τι σημαίνει για την επόμενη μέρα της Ευρώπης, κύριε Μηταράκη? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι παραμένει πρώτο κόμμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που στο τελευταίο ανάλυση που είδα πριν από λίγα λεπτά παίρνει 5 έδρες. Παραμένουν δεύτεροι οι σοσιαλιστές. Έχουν ένα κέρδος 18 εδρών οι πιο δεξιές δύο παρατάξεις που υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, αυτό δεν αλλάζει την ισορροπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένουμε βέβαια ακόμα να δούμε και τελικά αποτελέσματα. Εδώ στοιχείο θεωρείται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, το αποτέλεσμά της είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα? Ή περιμένατε κάτι περισσότερο που περιμένατε? Κοιτάξτε, πάντα το τοπικό αποτέλεσμα πρέπει να το δεις υπό το πρίσμα του εθνικού ποσοστού. Ως εθνικό ποσοστό, η Χίος έχει το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα. Αυτό προφανώς για τοπικούς λόγους θεωρείται μια ιδιαίτερη επιτυχία για την Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα είχαμε άλλους στόχους πανελλαδικά και κατά συνέπεια με άλλους στόχους πανελλαδικά είχαμε και άλλους τοπικούς στόχους. Αλλά δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά απομονωμένα. Ναι, μάλιστα. Καλώς, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χαίρετε. Λοιπόν.